Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα σύντομο αλλά ουσιαστικό vlog έχουμε σήμερα σε σχέση φυσικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Το ερώτημα που έθεσε μια φίλη είναι το ακόλουθο. Πού σταματά το λέω τη γνώμη μου και πού ξεκινά το προσβάλλω. Γεια σας κυρία Θέγκλα. Αναρωτιόμουν το εξής. Πού τελειώνουν τα όρια του λέω τη γνώμη μου και πού ξεκινά το προσβάλλω. Δηλαδή, αν κάποιος υποστηρίζει πως λέει τη γνώμη του για μας, αλλά αυτό που λέει για μας είναι άκρος προσβλητικό και αναλυθές, πώς αντιδρούμε? Πόσο μάλλον αν αυτός ο κάποιος είναι φίλος μας, ο οποίος λέει «αυτή είναι η γνώμη μου για σένα, ακόμα και αν δεν συμφωνείς». Δεν δικαιούμαι να έχω γνώμη? Δεν ξέρω αν είμαι σαφής στο τι θέλω να πω. Αν θα θέλατε να εκφράσετε την άποψή σας για αυτό το θέμα, σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα χαρώ να την ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που έχει θέσει αυτό το θέμα, γιατί είναι μια μάστιγα αυτή στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις φιλίες. Οι αυτόκλητοι συμβουλάτορες, οι οποίοι γίνονται ταυτόχρονα και αυτόκλητοι επικριτές. Μπορώ να καταλάβω πολύ καλά αυτό που περιγράφει η φίλη, το οποίο το έχω ακούσει πολύ συχνά να συμβαίνει. Υπό το πρόσχημα του ενδιαφέροντος, υπό το πρόσχημα της φιλίας, ένα πρόσωπο δίνει στο άλλο πρόσωπο μια πολύ έτσι αρνητική εικόνα του εαυτού του, μια σκεώδη εικόνα του εαυτού του. Η μια φίλη περιγράφει στην άλλη φίλη τη φίλη της σαν το χειρότερο άνθρωπο. Εσύ που κάνεις το ένα, εσύ που έκανες το τάδε, εσύ που είπες το ένα, εσύ που είπες το άλλο, εσύ που έχεις αυτή την αδυναμία, εσύ που έχεις την άλλη την αδυναμία. Έχω τη γνώμη για σένα ότι είσαι αυτό, ότι είσαι το άλλο. Και όταν ενοχληθεί το πρόσωπο που ακούει αυτούς τους σκεώδεις χαρακτηρισμούς και τους κακούς χαρακτηρισμούς και αυτή την παραμορφωμένη εικόνα του εαυτού της που της λέει η φίλη της, να αντιδράει και να λέει γιατί δεν δικαιούμαι να έχω γνώμη. Αυτή είναι η γνώμη μου για σένα. Πώς απαντούμε? Πώς αντιδρούμε, θα έλεγα? Πώς αποκρινόμαστε καλύτερα? Εάν έχουμε απέναντί μας ένα πρόσωπο το οποίο διακηρύττει πως μας αγαπάει, πως είναι φίλος μας, γιατί η λέξη φίλος προέρχεται από το ρήμα φιλός στα αρχαία ελληνικά που σημαίνει αγαπώ. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει πως μας αγαπάει υπό το πρόσχημα του ενδιαφέροντος και της αγάπης, υπό το πρόσχημα το ότι απλώς λέει τη γνώμη του, μας βομβαρδίζει με αρνητικές εικόνες για τον εαυτό μας, μας μειώνει και μας προσβάλλει, αυτό ακριβώς, αυτό που κάνει, δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς πρόσκειται απέναντί μας. Οι άνθρωποι που μας αγαπάνε πραγματικά θα μας μιλήσουν για τα πιο δύσκολα θέματα, με μεγάλη λεπτότητα και διακριτικότητα και σε καμία περίπτωση δεν θα μας κάνουν να νιώθουμε προσβεβλημένοι και να νιώθουμε απέσια για τον εαυτό μας. Ανέβασα χθες στην κοινότητα μια πολύ ωραία ανάρτηση που έκανε η αγαπημένη μου φίλη, η ψυχολόγος η Μαριάννα Ημιτά στο Facebook και μπορείτε να πάτε στην κοινότητα και να το δείτε. Ακόλουθο, λέει, υποστηρίζω σημαίνει ενημέρωση για την τρέχουσα συνθήκη του προσώπου που υποφέρει, ακούω προσεκτικά με ενσυναίσθηση ό,τι έχει να μου πει, εκτιμώ βαθιά τον χρόνο που με αφιερώνει, κάνω ερωτήσεις εφόσον έχω ενημερωθεί ενδελεχώς, δεν πιέζω για απαντήσεις, αποδέχομαι ό,τι μου εξομολογηθεί. Προσοχή, αν δεν είμαι ειδικός ψυχικής υγείας, δεν προβαίνω σε ανούσιες διαγνώσεις. Παροτρύνω το πρόσωπο που κουβαλά ψυχικό φορτίο να απευθυνθεί σε ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μας αγαπά και ανησυχεί ουσιαστικά για εμάς επειδή νομίζει, θεωρεί πως έχουμε κάποιο θέμα το οποίο πρέπει να το επιλύσουμε, σε καμία περίπτωση δεν θα έρθει να μας δώσει μια πολύ άσχημη εικόνα του εαυτού μας μέσα από λόγια που χτυπάνε σαν πέτρες ή πληγώνουν σαν σπαθιά και σαν μαχαίρια,
Αντιθέτως, θα μας πει με πολύ αγάπη, λεπτότητα και διακριτικότητα, ανησυχώ για σένα, είσαι καλά, αν εμείς θέλουμε να μιλήσουμε θα μας ακούσει με προσοχή και ενσυναίσθηση, χωρίς να μας κρίνει, χωρίς να μας κατακρίνει, χωρίς να μας κάνει διαγνώσεις ανούσιες και απρόσκλητες και άκυρες. Γιατί ακόμη και ειδικός ψυχικής υγείας να είναι ο φίλος μας, εφόσον εμείς δεν είμαστε θεραπευόμενοι του και δεν έχουμε πάει ως πελάτες του να ζητήσουμε τη διάγνωσή του, δεν είναι σε θέση να μας δώσει διάγνωση, θα μας ακούσει με προσοχή, θα μας δείξει κατανόηση και ενσυναίσθηση και θα μας συμβουλεύσει να πάμε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας να αποθέσουμε το βάρος που κουβαλάμε. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει φιλία. Μιλούν για τη φιλία με μεγάλα λόγια, ρομαντικά, θεοποιούν τη φιλία, θεωρούν ότι η φιλία είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο, στο όνομα της φιλίας διαπράττουν ψυχικά και συναισθηματικά εγκλήματα. Όπως κάποιοι άλλοι στο όνομα της αγάπης και του έρωτα διαπράττουν εγκλήματα και σήμερα που ανεβαίνει αυτό το βίντεο είναι 25 Νοεμβρίου 2021, που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Βίας κατά των Γυναικών, μπορούμε να έχουμε μέσα στο μυαλό μας έτσι πολύ ξεκάθαρα πόσα κακά πράγματα μπορεί να κάνει κάποιος στο όνομα της αγάπης, της ερωτικής. Έτσι και στο όνομα της φιλίας, δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι διαπράττουν ψυχικά και συναισθηματικά εγκλήματα απέναντι στους ανθρώπους που ονομάζουν φίλους τους. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Έχω την εντύπωση πως ούτε και ήδη δεν αντιλαμβάνονται γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες υποθέσεις. Συνήθως πρόκειται για πρόσωπα τα οποία έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν τα πάνε καλά με τον εαυτό τους, δεν αγαπούν και δεν εκτιμούν τον εαυτό τους, νιώθουν τρομερή ανασφάλεια σε σχέση με την αξία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι και αντί να κάνουν το ηθικό και το έντιμο που είναι να απευθυνθούν ήδη σε ειδικό ψυχικής υγείας και για διάγνωση και για θεραπεία, αντί να το κάνουν αυτό, βγάζουν τα αποθυμένα τους και τα κομπλεξιλίκια τους πάνω στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους και τους οποίους ονομάζουν φίλους τους. Λόγω της οικειότητας που προκαλεί και δημιουργεί μια φιλία, νιώθουν άνετα να πάνε να εκδραματίσουν τα δικά τους αποθυμένα. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, και είναι εντάξει με τον εαυτό του, είναι εντάξει με τον εσωτερικό του κόσμο, δεν έχει καμία ανάγκη να προβάλλει κανένα αποθυμένο πάνω στους άλλους ανθρώπους γύρω του. Σέβεται και αγαπά πραγματικά τους ανθρώπους γύρω του. Όταν αγαπάμε πραγματικά τους άλλους, δεν τους επιβαρύνουμε με τα δικά μας ψυχικά βάρη. Δεν προβάλλουμε πάνω τους τα δικά μας αποθυμένα. Τους σεβόμαστε τόσο, ώστε όταν αντιληφθούμε ότι άθελα μας ίσως, γινόμαστε βλαπτικοί προς εκείνους και αυτοί μας ζητήσουν ξεκάθαρα να απομακρυνθούμε, το σεβόμαστε και απομακρυνόμαστε. Δυστυχώς όμως δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι εντιμότητα, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι φιλότιμο, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι πνευματικότητα, ώστε να αντιληφθούν πως δεν είναι το κέντρο της γης, ώστε να αντιληφθούν πως δεν υπάρχουν μόνο εκείνοι, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και ότι δεν έχουν μόνο δικαιώματα, αλλά έχουν και υποχρεώσεις. Και έχουν την υποχρέωση, την ηθική υποχρέωση, την πνευματική υποχρέωση να σέβονται τους ανθρώπους με τους οποίους έρχονται σε συνδιαλλαγή. Οφείλουμε όλοι μας να σεβόμαστε τα πρόσωπα με τα οποία συνδεόμαστε και με τα οποία επικοινωνούμε. Και σεβασμός σημαίνει επίσης προστατεύω τους άλλους από τα δικά μου λάθη. Προστατεύω τους άλλους από τα δικά μου ελαττώματα. Αναλαμβάνω εγώ ο ίδιος να σηκώσω το δικό μου βάρος στο εσωτερικό. Αναλαμβάνω εγώ ο ίδιος να αντιμετωπίσω τους δικούς μου δαίμονες. Αναλαμβάνω εγώ ο ίδιος να πάρω στα χέρια μου και να επιλύσω τα προβλήματα μου και δεν τα κάνω εμετό πάνω στους άλλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που εκτός από αυτόκλητοι συμβουλάτορες, είναι και αυτόκλητοι επικριτές,
αν καθίσεις ήρεμα και ψύχρεμα να αναλύσεις τι ακριβώς σου λένε, τι εικόνα του εαυτού σου σου δίνουν, όταν σε κατηγορούν ανερυθρίαστα και έχουν και το θράσος να λένε ότι απλώς λένε τη γνώμη τους, θα δεις ότι λένε για σένα όλα εκείνα τα αρνητικά που δυστυχώς ισχύουν για τους ίδιους. Κάνουν τη λεγόμενη προβολή. Προβάλλουν τα δικά τους προβλήματα πάνω στους άλλους. Δεν αντέχουν να δουν τον εαυτό τους τον καθρέφτη. Δεν αντέχουν να δουν τα δικά τους ελαττώματα και αείπια που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, που είναι μια ακόμη λέξη για τη λέξη ελαττώματα. Δεν αντέχουν να δουν πόσο λίγοι και μίζεροι είναι ήδη. Και γι' αυτό ζωγραφίζουν τον άλλο με τα μελανά χρώματα που δεν αντέχουν να δουν τον εαυτό τους. Πώς αποκρινόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις? Πρώτα απ' όλα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι που μας κατηγορούν με αυτόν τον τρόπο σίγουρα δεν είναι φίλοι μας. Μπορεί να το λένε με χίλιους τρόπους ότι εγώ σ' αγαπώ, ότι εγώ είμαι φίλος σου, ότι εγώ είμαι φίλη σου, ότι εγώ θέλω το καλό σου, αλλά όταν ανοίγουν το στόμα τους και από το στόμα τους βγαίνουν φίδια, και από το στόμα τους βγαίνουν όπλα και από το στόμα τους βγαίνουν σπαθιά και μαχαίρια που σε σφάζουν, σαφώς δεν είναι φίλοι σου. Θα έλεγα ότι χωρίς να το συνειδητοποιούν ίσως είναι και εχθροί σου και είναι και επικίνδυνοι προς τη ψυχική σου υγεία και ισορροπία, γιατί αν μη τι άλλο αυτοί οι άνθρωποι ροκανίζουν την αυτοεκτίμηση σου και απειλούν τη ψυχική σου ισορροπία, γιατί αυτού του είδους η συμπεριφορά συνιστά bullying, συνιστά εκφοβισμό, συνιστά παρενόχληση. Το να μιλάς άσχημα για τον άλλον και να του προσπαθείς να του επιβάλλεις την αρρωστημένη εικόνα που έχεις εσύ μέσα σου για αυτόν, δεν είναι απλή έκφραση της γνώμης σου και μάλιστα που δεν έχεις ερωτηθεί κιόλας, αλλά συνιστά κακοποίηση, συνιστά παρενόχληση. Οπότε εφόσον συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι φίλοι μας, οφείλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από αυτούς και εννοείται να τερματίσουμε τη φιλία αυτή, την εντός εισαγωγικών φιλία αυτή. Γιατί οι πραγματικοί φίλοι δεν πρόκειται να μας πουν κάτι με τέτοιο τρόπο που να μας προσβάλλει, να μας πονέσει και να μας εξουθενώσει ψυχικά και συναισθηματικά. Ένας άνθρωπος που είναι πραγματικός μας φίλος και μας αγαπάει πραγματικά θα μας μιλήσει με τόση λεπτότητα και τόση διακριτικότητα που θα νιώσουμε ότι μας αγκαλιάζουν τα λόγια του και όχι ότι μας φάζουν. Άρα παίρνουμε την απόφαση να απομακρυνθούμε από ανθρώπους οι οποίοι συστηματικά μας πληγώνουν. Και πώς αποκρινόμαστε? Λέμε ξεκάθαρο ότι δεν έχω ρωτήσει τη γνώμη σου. Αυτή η εντός εισαγωγικών γνώμη που λες πως έχεις για μένα συνιστά μία μορφή βίας που εκφράζεις προς εμένα, συνιστά λεκτική βία αυτό που κάνεις και δεν το ανέχομαι. Δεν ανέχομαι καμία μορφή βίας. Κάνω τόσο πολύ αγώνα καθημερινά, όλοι μας κάνουν, προκειμένου να διατηρώ τη ψυχική μου υγεία και ισορροπία. Και δεν θα καθίσω να ανέχομαι να μου τα κομματιάζεις όλα αυτά εσύ, επειδή έτσι είναι η γνώμη σου. Τη γνώμη σου να τη βάλεις όπου θέλεις, αλλά δεν θα μου την πεις εμένα. Και επίσης, οφείλουμε να γνωρίζουμε και να γνωστοποιούμε και στους δίθεν φίλους μας, οι οποίοι μιλάνε τόσο άσχημα για μας, προφασιζόμενοι φιλίες και αγάπες, ότι υπάρχει και η κατάλληλη νομοθεσία, η οποία προστατεύει τους ανθρώπους από τη ρητορική μίσους. Γνωρίζετε τον όρο ρητορική μίσους. Ρητορική μίσους σημαίνει να μιλάς για ένα πρόσωπο ή για μια ομάδα πολιτών ή για μια ομάδα που να έχει κοινά χαρακτηριστικά, εκφράζοντας μίσος και εκφράζοντας αρνητικές εικόνες και αρνητικές απόψεις για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίες όχι μόνο τους προσβάλλουν, αλλά και τους κακοποιούν ψυχικά και συναισθηματικά. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας. Δεν δεχόμαστε κανένας να βγάζει επάνω μας τα αποθυμένα του. Όποιος έχει αποθυμένα να πάει να κοιταχτεί, να πάει να διαγνωστεί και να ψυχοθεραπευτεί και να σταματήσει να συμπεριφέρεται άσχημα στους άλλους ανθρώπους γύρω του. Μηδενική ανοχή στη βία και ξαναλέω,
όποιος μας αγαπάει πραγματικά θα μας μιλήσει με τόσο διακριτικό τρόπο που δεν θα καταλάβουμε ότι μας λέει κάτι αρνητικό. Και επίσης, κανένας δεν έχει το δικαίωμα αυτόκλητος, χωρίς να το ρωτήσουμε, να εκφράζει άποψη για μας. Το να είμαστε φίλοι με έναν άνθρωπο, το να έχουμε μια παρέα, κάνουμε μια παρέα, να έχουμε μια φιλία, δεν δίνει το δικαίωμα ούτε σε εμάς, αλλά ούτε στον άλλον τον άνθρωπο να εκφράζει γνώμες. Σε ρώτησα? Όταν σε ρωτήσω να μου πεις τη γνώμη σου. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.